Για να δεις, τι νόημα μοντέλο είναι. Φαίνεται τελειώνω συντού τα πράγματα. Μας είναι αυκένουν νέα, ναι. Αλλά τα παγιά φτινίζουν, δηλαδή μας φκεί νέο μοντέλο. Είναι μασάζ για το τσεντί μας, τούτα. Μασάζ. Για να... Μασία. Έτσι λέω για αυτό. Δες δίσα πρίφτας μασάζ. Είχε ένα δρόμο πιο κάτω από εσάς. Αν μας την πάρει εκεί, θα Τώρα ναι, τώρα άκουσα τη φωνή μου, που μιλώ τρώω τα λόγια μου. Άκουσα τη... Μπορώ να σου πω ότι εσύ μιας πιο καθαρά πολύ. Εγώ που μιλώ τρώω τα λόγια μου. Ναι, πρέπει να ακούσεις σας. Ο κάθε ένας λαλεί το, κύριε Βαστελή. Ο κάθε ένας. Εγώ όταν ακούω τον εαυτό μου, θα λέω... Ναι, άμα να τα ακούσεις, καλύτερα να μην μιλώ. Τώρα είναι να το ακούω μέσα. Άμα να μιλώ καθαρά, ναι. Καλύτερα να μην μιλώ. Εμένα έτσι ακριστήφω. Έξω, θυμούμαι μια φορά που έκανα μου ρωτήσεις τα εμμαλικά και μου είπε τσάπτιζα και στις φίλοι μου προσπαθεί να τα πεις σωστά, να μην κάνει λάθη. Κάνεις μελαγχολία, αν μου ακούσεις τη φωνή σου, εγώ έτσι είμαι. Μα κάνει καλό να μου βλέπεις τα ελαττώματα. Δεν είμαστε εύλοκτοι έτσι όπως το έχει μια μπέστην, είναι μοτζίνη, επειδή μιλεί αγάθη νυχτά, μόλις αρχίσει προσπαθεί, είναι μια φωνή της πολύ κουραστή, μια κουτσιά καλή, επειδή κανεί θα ακούει τη φωνή της που θα ακούτε, όποτε πιάσει αρχή που να μιλήσει, προσπαθεί να τα κάνει έτσι. Ακόμα καλιά του, ένα λαλί σου, να ακούμε ωραία, μετά ξιάνει και κάνει τα πίλτες. Έχει κάτι κουτσιά καλές που έχουν αρχίζουσι. Να έχεις την ευχή, η Παναγιωτού, την ευχή μου και χαιρετίσματα στον και ο Θεός να τον προσέχει. Και στα πάλι ξαναλαλεί τον ίδιο, πάλι ξαναλαλεί τον ίδιο. Στο τέλος λαλεί της, εντάξει κύριε Παναγιωτού, εντάξει, θα ακούσει, είναι εντάξει. Πάλι ξανασυνεχίζει και στο τέλος κόφκουν της τη γραμμή. Γιατί δεν πρόκειται να την τελειώσει η μέρα.